Στη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα συμμετέχει από θέση αρχής, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, συνεπές στην υποστήριξη της ανώθευτης απλής αναλογικής. Το ΚΚΕ τις προτάσεις και τι θέσεις του για τον εκλογικό νόμο δεν τις βάζει στη ζυγαριά και σε παιχνίδια με άλλα ζητήματα. Και αυτό το λέμε γιατί είναι φανερό ότι εξελίσσεται αυτή την περίοδο ένα παζάρι με αφορμή τον εκλογικό νόμο, μέσα στον οποίο εντάσσονται και άλλα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ από θέση αρχής υποστηρίζει ως πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή, ανώθευτη και άδολη αναλογική, γιατί είναι το μοναδικό εκλογικό σύστημα που αποτυπώνει τη λαϊκή βούληση, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται στις εκλογές. Γιατί η Λαϊκή Βούληση δεν αποτυπώνεται πραγματικά και αυθεντικά στις εκλογές για το Αστικό Κοινοβούλιο. Η απλή και ανώθευτη αναλογική, την οποία υπερασπίζεται το ΚΚΕ, είναι ασυμβίβαστη και με την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής μπόνους, αλλά και με την ύπαρξη πλαφών εισόδου στη Βουλή, σήμερα είναι στο 30% για το οποίο κανένα κόμμα πλην του ΚΚΕ δεν μιλάει. Πρόσφατα μάλιστα το κόμμα μας κατέθεσε αυτή την πρόταση και στο πλαίσιο της συνταγματική αναθεώρησης, απορρίφθηκε όμως από τα υπόλοιπα κόμματα. Απορρίφθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγή που υπερασπίζονται σταθερά καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. Απορρίφθηκε όμως και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κόπτεται για την απλή ανλογική. Θυμίσουμε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της συνταγματική αναθεώρησης δεν αποκλείει ούτε το πλαφόν που το θεωρεί ούτε ή άλλως δεδομένο και υπήρχε και στο νόμο που έφερε ως κυβέρνηση ούτε το πόνους αφού αναφέρει ότι μπορεί να υπάρχει απόκληση έως 10% στην κατανομή των εδρών από το εκλογικό αποτέλεσμα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα το ΚΚΕ προσέρχεται στη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο και είναι αυτονόητο ότι θα καταψηφίσει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, καθώς το μόνο που βασικά διασφαλίζει είναι η παραπέρα νόθευση της λαϊκής βούλησης. Πριν λίγες μέρες, συζητώντας για την ψήφο των αποδήμων, η κυβέρνηση επικαλούνταν την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου. Σήμερα η αρχή αυτή πάει περίπατο. Γιατί εδώ προτάσσονται άλλοι στόχοι, όπως είναι η κυβερνησιμότητα, όπως λέτε, δηλαδή η εξασφάλιση της αντιλαϊκής κυβερνητικής σταθερότητας, που για το λαό σημαίνει μεγάλη αστάθεια και ανασφάλεια. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά η υποκρισία της κυβέρνησης, αλλά και το πόσο κούφιες είναι για το λαό οι διακηρύξεις όλων των αστικών κομμάτων και επιτελείων για τη δημοκρατία. Και δείτε πώς αντιλαμβάνονται οι κυβερνώντες την έννοια της δημοκρατίας. Οι ίδιοι που μιλάνε για τις μειοψηφίε των διαδηλωτών και των απεργών και νομοθετούν ότι για να αποφασίσει ένα εργατικό σωματείο την κήρυξη απεργίας πρέπει να το κάνει με ασφιχτικούς όρους, με συμμετοχή του 50% συνένα του συνόλου των εργαζομένων σε γενική συνέλευση και μάλιστα κάτω από τη μύτη της εργοδοτικής τρομοκρατίας, νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, που τον επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία, είναι οι ίδιοι σήμερα που νομοθετούν ότι για να εκλεγεί η κυβέρνηση αρκεί και η μειοψηφία των συμμετεχόντων στις εκλογές. Είναι οι ίδιοι που νομοθετούν όλα τα απαραίτητα κόψε-ράψε για το σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμα και αν δεν προκύψει από το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί τέτοια υποκρισία, γιατί πολύ απλά πάνω απ' όλα βάζεται τη σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής του βάρβαρου σάπιου συστήματος. Και λέτε ότι είναι κακές οι μειοψηφίες των εργαζομένων όταν με χίλια δυο εμπόδια κατορθώνουν να οργανώνουν μια απεργία, αλλά είναι καλές οι μειοψηφίες όταν μας βγάζουν ως κυβέρνηση και ως βουλευτές. Να τη χαίρεστε λοιπόν αυτή τη δημοκρατία. Είναι κάλπικη και επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα. Βέβαια, καμία αυταπάτη δεν μπορεί να υπάρχει στο λαό, πως ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα εξασφαλίζει από μόνο του φιλολαϊκή πορεία, πως η ύπαρξη ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος συνιστά λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα, πως αποτελεί μέσο για την ανάδειξη φιλολαϊκών κυβερνήσεων. Ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει, ακόμα και με κυβερνήσεις που θα προκύπτουν από την απλή αναλογική, από τη στιγμή που δεν αλλάζει ο ίδιος ο χαρακτήρας, ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος λειτουργίας της παραγωγής και της εξουσίας, που είναι και η αιτία για τα βάσανα που αντιμετωπίζει. Σε πάρα πολλές χώρες έχουν συγκροτηθεί αντιδραστικές και αντιλαϊκές κυβερνήσεις μέσα από συστήματα απλής αναλογικής. Το παράδειγμα της γειτονική Ιταλίας είναι πλέον χαρακτηριστικό. Κατά συνέπεια, η υπεράσπιση ενός αναλογικότερου συστήματος είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη για να κατατάξει μια πολιτική δύναμη ως προοδευτική. Υπάρχουν αστικά αντιλαϊκά κόμματα που υποστηρίζουν αναλογικά συστήματα γιατί βλέπουν στο πολιτικό σκηνικό περισσότερους ενδυνάμει κυβερνητικούς συμμάχους σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Σε κάθε περίπτωση, τα λιγότερο αναλογικά συστήματα ευνοούν τον εκβιασμό μέσω της λογικής της χαμένης ψήφου, ενώ τα περισσότερα αναλογικά, μέσω της προσπάθειας λαφυραγώγησης ψήφων, εγκλωβίζουν το λαό σε ψευτοδιλήμματα για το ποιο θα συνεργαστεί με ποιον μετεκλογικά. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η θέση αρχής του ΚΚΕ υπέρ της καθαρής, της καθαρής απλής αναλογικής, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη στάση των άλλων κομμάτων, για τα οποία η περάσπιση τη απλή αναλογική και μάλιστα κολοβή είναι το μέσο για να παίζουν πολιτικά παιχνίδια και να αναζητούν πολιτικού και κυβερνητικού συνεταίρου προκειμένου να συνεχίσουν την ίδια ακριβώ πολιτική. Αυτό δηλαδή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο και τη μετάλλαξή του ω το σημερινό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατα... καταψηφίζει καταγγέλει και στέκεται απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει τον πόνους και μάλιστα μέσα από τον εκβιασμό των διπλών εκλογών στο όνομα της σταθερότητας και της κυβερνησιμότητας. Βεβαίως, το σημερινό σκηνικό εκβιασμού που στείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί και πάσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ για να υψώσει εκ νέου κάλπικες διαχωριστικές γραμμές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα διαστόματος Τσίπρα, σαν έτοιμο από καιρό, σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, ξανάφερε στο προσκήνιο τα περικυβέρνηση δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Ενώ άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακούστηκε και σήμερα εδώ, στην ίδια γραμμή δουλεύουν το επιχείρημα πως βάσει του συντάγματος ο ελάχιστος αριθμός για να λάβει μια κυβέρνηση ψήφου εμπιστοσύνη είναι 120 ψήφοι που με αναλογικό σύστημα αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% του εκλογικού σώματος. Φυσικά ο ελληνικός λαός δεν, δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Η πείρα της συγκυβέρνησης των αντιμνημονιακών δυνάμεων που έγινε η μνημονιακότερη όλων είναι και πολύ νοπή, και πολύ πικρή. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνηση, δεν, υπάρχουν αντιέξοδα. Αυτό προκύπτει από τι θέσει και τα πεπραγμένα όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Προκύπτει και από την κοινή σα στρατηγική, αλλά και από το πρόσφατο παρελθόν. Το 2015, σε συνθήκε πολιτική αστάθεια και ανάγκη να υπάρχει τρίτο μνημόνιο, μια χαρά τα βρήκε τα, βρήκαν, τα, τα, βρήκε, τα βρήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να υπάρχουν οι απαιτούμενε πλειοψηφίε. Οι πρόβε συνένεση που βλέπουμε αυτή την περίοδο, όσον αφορά για παράδειγμα τη βρώμικη εμπλοκή τη Ελλάδα στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, την πολιτική στήριξη τη καπιταλιστική ανάπτυξη, αποτελούν άλλη μία επιπλέον απόδειξη. Αυτό θα γίνει και στο μέλλον, εάν χρειαστεί. Και αν κάποιοι σήμερα το ξορκίζουν ως ενδεχόμενο, τους προτρέπουμε να ανατρέξουν στο πόσο τοξικά τοποθετούνταν παλαιότερα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και τελικά συγκυβέρνησαν. Άλλωστε, και ο εκλογικός νόμος που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπει σε σενάρια μεγάλων συνασπισμών. Γιατί ένα κόμμα με 25%, τα εκα... με 25 και 30% τα εκατό που θα πάρει μπόνους 20 ή 30 έδρες, αντικειμενικά μόνο με ένα άλλο μεγάλο κόμμα μπορεί να συγκυβερνήσει. Γενικά, ο εκλογικός νόμος, ο ΣΕΝΙΑ, αποτελεί, στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, αποτελεί εργαλείο θωράκισης του υφιστάμενου αστικού πολιτικού συστήματος για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην κυβερνητική εναλλαγή, έχοντας ως κύριο στόχο να βάλει εμπόδια στην πολιτική έκφραση της εργατικής τάξης που έρχεται σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τα όργανά του, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το κλειδί λοιπόν για το λαό δεν βρίσκεται στο εκλογικό σύστημα, αφού εντός των τυχών όποιο σύστημα και αν ισχύει οι κυβερνήσει που θα προκύπτουν, πολυκομματικέ ή μονοκομματικέ, θα εφαρμόζουν πολιτικά, πολιτικές και μέτρα σε βάρο του. Θετικέ εξελίξει θα προκύψουν για το λαό μόνο με την οργανωμένη πάλι στο χώρο δουλειά, στα συνδικάτα, στι λαϊκές οργανώσει για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματο και τη κοινωνική συμμαχία σε γραμμή αμφισβήτηση, ρήξη και ανατροπή του σάπιου συστήματο. Είναι ο δρόμος υπεράσπισης των άμεσων ζωτικών και μελλοντικών συμφερόντων της εργατικής τάξης του συνόλου των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ο δρόμος που θα, απαλλαγεί, θα οδηγήσει στην απαλλαγή του λαού από τη ζωή χωρίς δικαιώματα, από τη ζωή με ψίχουλα, από την εκμετάλλευση, από τον κίνδυνο πολέμων, με το λαό στην εξουσία και η ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή είναι και η μόνη απάντηση, κατά την άποψή μας, απέναντι στην δημοκρατική καρικατούρα του καπιταλισμού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο θεσμικός φερετζές της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και κερδοφορίας. Κατά συνέπεια, το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχέδιο νόμου και επί της αρχής και επί των άρθρων.